Πέτρα τα νέα. Μέγαρο Μαξίμου προς με τοπική με Σαμαρά, πως ένα καρφί του Μητσοτάκη για τους χαριετισμούς του πρώην Πρωθυπουργού με τον Νίκο Παπά οδηγεί σε ανοιχτή σύγκρουση, σκληρή απάτη Σαμαρά για τα σύμφωνα φιλίας με την Τουρκία και η στάση αναμονής του Μαξίμου. Δεν σχολίασε το βράδυ το Μαξίμου, άλλωστε να σχολιάσει. Mm-hmm. Τα είχε πει όλο ο Μητσοτάκης. Τοπικά πολεοδομικά παντού επεκτείνονται τα σχέδια πόλης, τη δήλωσε ο κ. Κυλακάκης στα νέα. Σταδιακή κατάργηση εκτός σχεδίου δόμησης μέχρι το 2028. Και η τρομοκρατία επιστρέφει εδώ στην Τουρκία. Σε λίγη ώρα θα δούμε τη Μαρία Ζαχαράκη να μας πει όλες τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε για το θέμα. Θα δούμε λίγο και τι γίνεται και με τις αμερικάνικες εκλογές σε πολύ λίγη ώρα. Τα τελευταία προγνωστικά. Σε 10 μέρες έρχονται. Φτάσει. Και το Open θα είναι εκεί, παιδιά. Βεβαίως, εννοείται. Πάμε στην Καθημερινή. Στροφή στα σταθερά τιμολόγια ρεύματος. Διατηρούνται υποχρεωτικά τα πράσινα σε όσους ήδη τα έχουν. Αυτό είναι πρώτο θέμα σήμερα στην Καθημερινή. Και καθώς τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, αυτά που μπορεί να συγκρίνει εύκολα ο καταναλωτής μεταξύ παρόχων, πάβουν να είναι υποχρεωτικά από το 2025, οι προμηθευτές προωθούν ως εναλλακτική τα σταθερά τιμολόγια, κυρίως εξάμηνης διάρκειας. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει, λέει στην Καθημερινή ο Υπουργός Ενέργειας, Θόδωρος Κυλακάκης, η υποχρεωτικότητα διάθεσης προσιτών τιμολογίων θα αφορά μόνο τους νέους πελάτες. Για τους υφιστάμενους πελάτες που έχουν πράσινο τιμολόγιο, οι πάροχοι θα είναι υποχρεωμένοι να τους τον ανανεώνουν για όσο το επιθυμούν. Αυτό είναι πρώτο θέμα σήμερα. Πολύ ενδιαφέρον. Κοίταξε, η στροφή νομίζω είναι ότι από τη στιγμή που θα είναι πολύ χαμηλά πιο χαμηλά τα σταθερά, νομίζω ότι πολλοί κόσμοι θα πάει εκεί. Το θέμα δεν είναι μόνο ότι πιο χαμηλά, είναι σταθερά πάντως. Ναι, και ξέρεις ότι θα κλειδώσει μια τιμή. Ελπίζουμε να είναι χαμηλή η τιμή. Ναι. Για 6 μήνες θα είναι ίδια πάντως. Ναι, να είναι ίδια. Ναι. Άρα εκεί λέει: έχω ένα τράτο και μπορώ να πάω. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην Καθημερινή. 637 θύματα το 2023 στους ελληνικούς δρόμους. Το τεράστιο θέμα αυτό το οποίο το συζητάμε κάθε χρόνο, αλλά δεν κάνουμε και τίποτα. Μεγάλος αριθμός ατυχημάτων σε κατοικημένες περιοχές. Αυτό είναι θέμα επίσης. Και οι παγίδες των τεκμηρίων για τους φορολογουμένους, τι μπορούν να επικαλεστούν για αποφυγή πρόσθετων φόρων. Εδώ ρε φίλε, αυτό το είδες. Δεν υπάρχουν πόροι για τη βιβλιοθήκη συνομική. Φοιτητές ζητούν επιπλέον χρόνο για μελέτη. Λοιπόν, επιπλέον χρόνο για μελέτη στη βιβλιοθήκη της σχολής του ζητούν φοιτητές από την Νομική Αθηνών. Ωστόσο, το Ίδρυμα δηλώνει ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει τα δεδομένη στιγμή το συγκεκριμένο αίτημα. Πίσω από την έλλειψη προσωπικού στη σχολή, που παρουσιάζεται ως ο βασικός λόγος, βρίσκεται η γραφειοκρατική λειτουργία των οργάνων των δημόσιων πανεπιστημίων και εν τέλει η έλλειψη βούλησης. Μάλιστα. Δηλαδή, για σκέψη, όσο ζητάνε περισσότερο χρόνο στη βιβλιοθήκη. Ναι. Οι φοιτητές, εκεί που κράζουμε και λέμε, οι φοιτητές και αυτό και το ένα και το άλλο, και σου λέει δεν έχουμε κόσμο. Η εφημερίδα των συντακτών, business στις πλάτες 800.000 μικρομεσαίων, ζήτησαν εξαίρεση από κοινοτική οδηγία για να φέρουν το ψηφιακό δελτίο αποστολής για όλους. Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στους ιδιώτες παρόχους με μεγάλους χορηγούς του Υπουργείου Οικονομικών για την ΕΔΑΕ, κατήργησαν όλες τις απαλλαγές πλην νεκροφόρων και αγροτών ειδικού καθεστώτος. Βροντερή κατακραυγή για τις διώξεις εκπαιδευτικών εδώ, απεργία εδώ, η ΟΛΜΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΑΔΔΗ, γιατί είχε κηρυχθεί παράνομα ακριβώς. Διπλή θεσμική εκτροπή από τον Πρωθυπουργό στη Βουλή κατήργησαν τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για να στείλει μήνυμα στο Σαμαρά. Σκληρή απάντηση από τον Νίκο Παπά, δεικτική απάντηση από τον Αντώνη Σαμαρά. Και ΣΥΡΙΖΑ, φάμελος Πολάκης, ο Μητσοτάκης βολεύεται από τον Κασελάκη, λέει. Λοιπόν. Τα σώσια για τεκμήρια κινήτων, αυτό. Ο ελεύθερος τύπος, ναι. Ότι επιλέγει αντίπαλο ουσιαστικά τον Κασελάκη. Θα δούμε, θα δούμε. Έχουμε δύο υπουργούς σήμερα. Προφανώς θα ρωτήσουμε και αυτά. Τα σώσια για τεκμήρια κινήτων, για ιδιοκτήτες κληρονόμους, ενοικιαστές και φοιτητές. Αυτό είναι πρώτο θέμα σήμερα στον ελεύθερο τύπο. Ακόμη μήνυμα Μητσοτάκη σε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Σαμαρά. Δεν αναγνωρίζω σε επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ ούτε χαριεντίζουμε με τον καταδικασμένο 13-0 Νίκο Παπά. Αυτά που είπαμε και τα ακούσατε και νωρίτερα και τα είδατε κιόλας. Και τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα, 5 νεκροί και 22 τραυματίες από χτύπημα στην αεροδιαστημική βιομηχανία στο στόχαστρο του Ερντογάν, το ΠΚΚ. Η εφημερίδα Δημοκρατία, πρόκληση με νέα ναύτεξ. Με αυτούς θα κάνει διάλογο Γεραπετρίτη των υποκλήσεων, λέει η εφημερίδα. Η Τουρκία αξιώνει να έχει λόγο εργασίας πόντης καλωδίων μεταξύ Χίου Λέσβου σε διεθνή ύδατα, η οποία είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ελλάδος. Επαναλαμβάνεται η ιστορία της Κάσου στο Ανατολικό Αιγαίο, ιδίω το αποτελέσμα της υποχρεωτικής τάσης του Μαξίμου, πειρά του Σαμαρά στο Μητσοτάκη και τα ελληνοτουρκικά και τον Παπά. Ο Κυριάκος στη Βουλή με νεύρα και τοξικότητα, ο Πρωθυπουργός τα έβαλε με όλους κατά τη διάρκεια της χθεσινής συζήτησης για τις πυρκαγιές. Ήταν απαξιωτικός και αλαζονικός προς τους υπόλοιπους αρχηγούς. Τα παραλυπόμενα με τις φακές, το TikTok και το αστροσκοπείο, λέει εδώ. Μάλιστα. Και ο Καστελάκης έστησε σοου με καπνογόνα. Μετά απογευματινή. Κεραυνή Μητσοτάκη σε Παπά Σαμαρά και πατριώτες φακής. Υψηλή τόνη στην προημερησία συζήτηση. Πρώτο θέμα αυτό, προφανώς, ότι συνέβη στη Βουλή χθες.
και ενόχληση του πρώην που απάντησε μέσω συνεργατών για τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Βελόπουλος φώναξε «Θέλουμε πόλεμο». Λέει κάποια στιγμή στη συζήτηση που άκουσα σε δράση των υπολείπων κομμάτων, λέει κάποια στιγμή από κάτω ότι και τι θες να κάνουμε, άμα δεν κάνουμε διάλογο, να κάνουμε πόλεμο, λέει, ρωτά κτλ. Κάτι είπε σε τέτοιο επίπεδο, εντάξει. Ναι, ναι. Μάλιστα. Μεταξύ διαλόγου, ναι, μεταξύ διαλόγου και πολέμου είμαστε, από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή, υπάρχει κανένα που έχει μια ενδιάμεση κατάσταση. Υπάρχει και ενδιάμεση κατάσταση, νομίζω. Ποια είναι αυτή? Η ενδιάμεση κατάσταση που λένε κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι λένε ότι κάνει. Αυτά κάνεις απευθείας διάλογο, προφανώς, και προσπαθείς να το λύσεις έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποχωρίζεται και καλά. Φαντάζομαι. Ξέρω εγώ, έχεις καλή άποψη. Όλες οι θέσεις μάχης, λέει το Ποντίκι. Ναι, έχεις άλλη άποψη. Όχι, αυτό λέω, είναι αυτό. Όλες οι θέσεις μάχης. Ναι, δηλαδή. Το ίδιο είναι. Τα πάνω κάτω με κατόφλι 5%, προβλήματα και διλήμματα για πολλά κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και αριστερά του ΠΑΣΟΚ. Εκτός κοινοβουλίου το 25% αν εφαρμοζόταν σε αποτελέσματα ανάλογα, ναι, των ευρωεκλογών. Ναι, 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 θέμα. Βέβαια, οι ευρωεκλογές δεν είναι δείγμα ακριβές. Όχι. Στα 54 κόμματα μόνο μέσα. Αλυσιδωτές αντιδράσεις, αδρατές συνέπειες αν η κυβέρνηση αυξήσει το ποσοστό εισόδου στη Βουλή. Ακούσαμε και την κυρία Κωνσταντοπούλου χθες να διαβωνεί οριζοντίως και καθέτως με αυτό. Λέει, θέλουν να αποκλείσουν το λαό. Στα κόμματα που σχολεί κιόλας. Ναι, που είναι στο όριο. Γιατί τα ποσοστά τους ήταν κοντά στο 5%. Αν και λέει ότι θα έχει πέσει πολύ μεγαλύτερα. Ναι. Κοίτα εδώ, ακρίβεια. Έχει εδώ τη λίστα με τα 123 προϊόντα. Έχει ένα ναυαγό εδώ, ο οποίος γύρω-γύρω θάλασσα. Λέει, πλοίο, σωθήκαμε. Εντάξει. Το οποίο είναι, ξέρεις, αυτά που φτιάχνω εγώ. Χάρτινο. Ναι, τα χάρτινα. Δεν έχω φτιάξει ποτέ ζωή μου. Δεν κατάφερα ποτέ να φτιάξω καραβάκι. Α, τρελαίνομαι να φτιάχνω εγώ. Ενώ μου μάθαν πολλές φορές. Θα σου φτιάξω ένα τώρα. Φτιάξαν. Θα σου κάνω δώρα τώρα. Ναι, κάνε ένα καραβάκι, παρακαλώ. Θα ποντίσω ένα καράβι. Έτσι το λέμε. Τσιριγότικο, ωραίο. Θα φτιάξω ένα φυγιά το τσιρίγου. Θα φτιάξω ένα καράβι, παιδιά, εδώ για το φίλο μου το Γιάννη, να ξέρετε. Διάβαζε. Όχι, θα διαβάσω εγώ και το περιμένω το καράβι. Ριζοσπάστης. Αγωνιστικός χασικωμός, χιλιάδες απεργείς στους δρόμους για μισθούς, υγεία και παιδεία έξω από το πολέμου τα σφαγεία. Νέκρος στο λιμάνι του Πειραιά. Κάνει και ρήμα. Βέβαια, πάντα. Μαζικά διαδήλωσαν εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα. Κλιμάκωση και συντονισμός πάλης με κορύφωση την πανεργατική απεργία στις 20 του Νοέμβρη. Είναι ναυτεργάτες, εργαζόμενοι στη ζώνη, λιμενεργάτες, εκπαιδευτικοί, τουρισμός, επισητισμός που κάνουν απεργία επίσης και οι διανομείς που απεργούν 1η και 2 Νοέμβρη. Και στην πανοικοδομική απεργία στις 6 Νοέμβρη. Είναι πολύ μαζική και η διανομή, πρέπει να σου πω. Τι έχω παρατηρήσει. Είναι πάρα πολύ. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μαζικές. Ναι, εδώ αυτό το πλοίο. Και πλατφόρμες και όλοι. Λοιπόν, αυτό είναι το πλοίο. Δεν το έφτιαξα καλά γιατί βιαζόμουν. Δεν είναι ωραίο όμως. Αυτό είναι το πλοίο. Αυτό το πλοίο είναι τράτα. Να ξέρετε, είναι τράτα. Θα το πούμε το πλοίο Γιάννης. Στα βράχια πάει απευθείας, το ξέρεις. Να το. Αυτό είναι το πρώτο πλοίο. Είναι το πρώτο σου πλοίο αυτό. Είμαι εφοπλιστής ήδη. Εφοπλιστής ήδη. Νιώθω ήδη εφοπλιστής. Μάλιστα. Τελείως. Λοιπόν, για προχωρήσεις. Η εφημερίδα Κόντρα. Ρουκέτε Σαμαρά κατά Μητσοτάκη. Μετά την προβοκάτσια που επιχείρησε ο Πρωθυπουργός αποχωρώντας από την ομιλία Παπά στη Βουλή, τον κατηγορεί για υποκλήση στους Τούρκους και βραχύβια σύμφωνα φιλίας. Αυτές είναι οι διατυπώσεις πράγματι που κάνει ο κ. Σαμαράς στην απάντησή του. Εφημερίδα Εστία, Νέα Δημοκρατία, παράκλητος του ΠΑΣΟΚ ενώ έχει καθαρή πλειοψηφία στη Βουλή, βέβαια. Η κεντροδεξιά εκλιπαρεί τη συνένεση Ανδρουλάκη στο Κοινοβούλιο, αλλά τελικώς της την έδωσαν οι Σπαρτιάτες. Άμεσο στόχος η αντικατάσταση του συνηγόρου του πολίτου Ανδρέα Ποτάκη, ο οποίος διερευνά μείζονες προθέσεις, πρωτοσέλιδο σήμερα στην εφημερίδα Εστία. Λοιπόν, η εφημερίδα Ναυτεμπορική, το νέο κράμα πολιτικών κάλυψης του επενδυτικού κενού. Εδώ έχει τον κύριο Τζούνι, τον πρέσβη των ΗΠΑ. Τρίτο οικονομικό συνέδριο ναυτεμπορικής με τον κύριο Θοδωρικάκο, τον κύριο Στουρνάρα, τον κύριο Σκυλακάκη, τον κύριο Βαστεργίου, τον κύριο Σταϊκούρα. Τέλος πάντων, με όλους τους πολιτικούς, με πολλά πρόσωπα στο οικονομικό φόρουμ. Ο κύριο Θοδωρικάκο και ο κύριο Κικίλια μαζί μα σε λίγη ώρα. Τύπο Θεσσαλονίκη, έσπασε ρεκόρ το λιμάνι Θεσσαλονίκη, υποδέχθηκε το μεγαλύτερο πλοίο εμπορευματοκιβωτίων. Δύσκολη λέξη. Ναι, δύσκολη. Τεράστιο, έτσι, φίλε, τεράστιο. Πάντα, το είχαμε, ειδικά στο ραδιόφωνο το είχαμε θέμα πάντα αυτό. Καλά, ναι, εντάξει. Και η ναυπηγοεπισκευαστική ζωή. Ναι, καλά, ποτέ. Πόλος έλξης για κοντέινερ και κάργο από γειτονικές χώρες. Είναι και η περιφέρεια της κυρίας Κασιμάτη τώρα, αυτά που λέμε εμείς. Βέβαια. Ναι, ναι. Τονίζει ο πρόεδρος Αθανάσιος Λιάγκος, έτσι. Λοιπόν, εδώ, One Voice. Αποκαλύπτουμε δεύτερο σκάνδαλο στα στημένα του στο ποδόσφαιρο. Ναι. Γιατί κόλλησαν οι δικογραφίες στο συρτάρι του Χαράλαμπο Βουρλιώτη, λέει η εφημερίδα. Ο κ. Βουρλιώτης είναι ο επικεφαλής αρχής για το ξέπλυμα. Ναι. Έχει κινητοποιηθεί πάρα πολύ επί της διοικήσεώς του, πρέπει να σου πω, η αρχή για το ξέπλυμα. Μάλιστα. Και με παραγόμενα αποτελέσματα. Οφείλω να πω, επειδή τον ξέρω, τον κ. Βουρλιώτη ήταν στον Αεροπάγο. Φαντάζομαι, ναι. Είναι ο άνθρωπος που σχηματοποίησε τη δικογραφία για τη Χρυσή Αυγή, ο κ. Βουρλιώτης. Εσπρέσο, ό,τι άγγιζε, πέθαινε. 24χρονη Ειρήνη ήταν παρούσα και στους 5 θανάτους μωρών. Αδιανόητο θρίλερ στην Αμαλιάδα. Παρακολουθούμε με ψυχραιμία. Λοιπόν, καλημερίζουμε την κυρία